Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα κάνουμε μια έκφιξη τώρα στον κύριο Σωτηράκο, που νομίζω ότι θα πω ότι έγραψα πριν τα πω αυτά. Θέλω να σας πω ότι πριν λίγες μέρες, την Πρωτομαγιά, έκλεισα 3 χρόνια κοντά σας. Και επειδή εγώ με επαιτίους και τα λοιπά δεν τα πάω πολύ καλά, συγκινούμαι. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα 3 χρόνια ήταν εξαιρετικά γεμάτα. Ήταν γεμάτα τεράστια εμπειρία σε ένα αντικείμενο που ακόμη θεωρώ ότι είμαι καινούρια και το μαθαίνω, αλλά που το βρίσκω φανταστικό, φαντασμαγορικό για την ακρίβεια. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω με αυτή την αφορμή όλη μου τη διοικητική ομάδα που είναι εδώ σήμερα και τις προηγούμενες που παρέλαβα και βρήκα, όλο το διοικητικό προσωπικό της NN Ελλάς, φυσικά τον μέτοχο και όμιλο που με έφερε κοντά σας, αλλά περισσότερο από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθυντές των γραφείων, ιδιαίτερα τον Παντελή Πιτόγλου για όλη του την υποστήριξη από την πρώτη μέρα, όλη του την υποστήριξη στη συνέχεια για τη μετάβαση από το παλιό μοντέλο της NN στο καινούριο, με την αλλαγή των ρόλων του και όλη την συμβουλή του σε όλα τα στρατηγικά θέματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε παρέα. Και βεβαίως τον Μιχάλη Σωτηράκο, που κάνει κάθε μέρα στο γραφείο να είναι μια πολύ ωραία μέρα. Επειδή το συνέδριο αυτό το σχεδίασε ο Μιχάλης με τη βοήθεια της Ματίνας, της Ζέτας και της ομάδας μας, θα ήθελα από τώρα να σας πω ότι πρόκειται για ίσως το ωραιότερο συνέδριο που εγώ τουλάχιστον στα 3 χρόνια που είμαι εδώ έχω δει και να σας προειδεάσω για πολύ ωραία πράγματα. Πάμε τώρα στο σύντομο λόγο. 6,5 λεπτά. Το χρονομέτρησα χθες στο σπίτι. Κάναν σχόλια και τα παιδιά μου, τα ακούγανε. Οπότε δεν θα σας κουράσω, όπως πάντα. Να ξέρετε ότι τον έγραψα μόνη μου με τη βοήθεια της Ματίνας, του Μιχάλη και των ομάδων μας και ότι αντιπροσωπεύει απολύτως τη Μαριάννα. Οπότε πιστεύω όσοι από εσάς με ξέρετε προσωπικά θα με αναγνωρίσετε απόλυτα. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 2019 του Δικτύου Πωλήσεων της NN Ελλάς. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό εγώ το θεωρώ τη γιορτή της NN, οπότε θα μας επιτρέψετε να τη μοιραστούμε. Κατά το μετασχηματισμό της εταιρείας μας που ξεκίνησε το 2016, εστιάσαμε στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, αλλά και της εταιρικής διακυβέρνησης και κουλτούρας. Μέσα σε μόλις 2 χρόνια, κάναμε όλοι μια μεγάλη ανατροπή. Από το αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα των 9 εκατομμυρίων ευρώ ζημιάς το 2016, φτάσαμε στην καταγραφή 9 εκατομμυρίων ευρώ κερδών το 2018. Πετύχαμε δηλαδή μια βελτίωση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε σύντομο διάστημα, μόνο 2 χρόνια. Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό. Το 2018, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της NN Ελλάς ανήλθαν σε 421,6 εκατομμύρια ευρώ, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση 3,7% σε σχέση με το 2017 και ταυτόχρονα σημαντική βελτίωση 5% σε σύγκριση με την ελληνική ασφαλιστική αγορά, η οποία συρρυκνώθηκε κατά 1%, άρα και πάλι διαφοροποιούμαστε. Συνεχίζετε λοιπόν να με εντυπωσιάζετε με ρεκόρ. Κάτι τα ρεκόρ παραγωγής, κάτι τα ρεκόρ χαρτοφυλακίου, να δω τι άλλο ρεκόρ θα κάνουμε φέτος. Για όλα αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ, μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, για όλη αυτή την προσπάθεια και το αποτέλεσμα και θερμά συγχαρητήρια. Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας μας? Εδώ θα με αναγνωρίσετε. Η ομαδικότητα. Μοιραζόμαστε κοινό όραμα και αξίες. Λειτουργούμε πάντα σε κλίμα συνεργασίας. Αλληλοϋποστήριξης για να πετύχουμε τους στόχους μας. Η μεταξύ μας επικοινωνία είναι συχνή και ειλικρινής. Δεν μπορείτε να πείτε. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας καθιστούν μια πραγματικά δεμένη και αναμφισβήτητα επιτυχημένη ομάδα. Έτσι καταφέραμε και τον πολύ δύσκολο μετασχηματισμό της εταιρικής διακυβέρνησης και κουλτούρας. Στρατηγική μας προτεραιότητα αποτελεί ο εξυγχρονισμός των λειτουργιών και των διαδικασιών, αναγνωρίζοντας τις εκκρεμότητες και τα κενά του παρελθόντος, τα οποία δεσμευόμαστε
όλοι μαζί να ολοκληρώσουμε το 2019. Δεν πρέπει να υπάρξει άλλη εκκρεμότητα το 2020. Σε αυτό χρειάζεται όλη η ΕΝΕΝ Ελλάς στα κεντρικά, αλλά και το δίκτυο μαζί, σε συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο, να βοηθήσουμε να τακτοποιηθούν αυτά που πρέπει να τακτοποιηθούν και να μην ασχολούμαστε με λεπτομέρειες οι οποίες δεν έχουν σημασία. Το μέλλον της εταιρείας μας, που είναι το κοινό μας μέλλον, βασίζεται στην άμεση και επιτυχή υλοποίηση ορισμένων σημαντικών πρωτοβουλειών που αφορούν τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον πελάτη, αλλά και μεταξύ μας. Η ανάγκη για πλήρη μεταστροφή της συνολικής πελατειακής μας βάσης προς την ηλεκτρονική επικοινωνία, το e-consent, είναι επιτακτική και προϋποθέτει τη συνεχή επικαιροποίηση των αρχείων της εταιρείας με τα στοιχεία των πελατών μας. Επίσης, σημείο σταθμό αποτελεί η ολοκληρωμένη εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας, για το οποίο ο Κώστας Κουγιουμουτζής θα σας μιλήσει εκτενώς σήμερα, όπου καθετοποιημένες ομάδες θα εξυπηρετούν τόσο τον πελάτη, όσο και τον συνεργάτη, για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας των κεντρικών, έτσι ώστε το δίκτυο να μπορέσει να κάνει τη βασική του δραστηριότητα απερίσπαστο. Δηλαδή, ποια δραστηριότητα? Της κερδοφόρου ανάπτυξης και διατήρησης του πελατολογίου μας. Δυστυχώς, το παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, είχε πολλές αγγυλώσεις, φορτίζοντας τους συνεργάτες μας με κόστος και μη παραγωγικές εργασίες, γεγονός που και θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε όλοι μαζί. Τέλος, η δημιουργία Data Warehouse, μιας ενιαίας δηλαδή βάσης δεδομένων, θα επιτρέψει την πληρέστερη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, αλλά και την υποστήριξη των διευθύνσεων της εταιρείας και του δικτύου, με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. Τέτοιες μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και την πώληση, όσο τέχνη και να είναι. Τέτοιες βάσεις δεδομένων έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλους κλάδους, όπως οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες, προσφέροντας σε εκείνες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πρόκειται για ένα όνειρο ετών, του οποίου η υλοποίηση, σε συνδυασμό με τις πρώτες δύο στρατηγικές πρωτοβουλίες, μπορεί να εκτοξεύσει την ΕΝΕΝ Ελλάς και το δίκτυό της σε ένα αριστούργημα άλλου επίπεδου, που κανείς δεν θα μπορεί να το πλησιάσει και κάθε απόπειρα αντιγραφής θα είναι αποτυχημένη. Γιατί εμείς, με το DNA του πρωταθλητή, το πρώτο μας συνέδριο, με το αδύνατο που έγινε δυνατό, το δεύτερο συνέδριο, είμαστε ομάδα, είμαστε καλλιτέχνες και παράγουμε αριστουργήματα τέχνης. Όμως, το όραμά μας για την ΕΝΕΝ Ελλάς παραμένει πολύ μεγαλύτερο. Ποιο είναι? Να παρέχουμε την καλύτερη προσωπικοποιημένη εμπειρία στους πελάτες μας και να αναδειχθούμε ως πρότυπη εταιρεία σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση πελατών. Η επίτευξη αυτού του οράματος ξεκινάει από εσάς. Όλοι εσείς, μέσα από τη συμπεριφορά σας και την καθημερινή σας ενασχόληση, έχετε αποδείξει ότι οι πελάτες μας βρίσκονται πραγματικά στο επίκεντρο. Κάνοντας βίωμα τις αξίες μας, μοιάζομαστε, είμαστε ξεκάθαροι, δεσμευόμαστε. Ο δρόμος προς την ανάδειξή μας ως πρότυπη εταιρεία δεν είναι ούτε απλός, ούτε εύκολος. Το στοίχημα είναι μεγάλο. Άλλωστε, μας αρέσουν τα στοιχήματα. Είναι κάτι που έχω μάθει στην ΕΝΕΝ, κυρίως από τον Παντελή. Εμείς όμως έχουμε μάθει να λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον που οι απαιτήσεις είναι υψηλές και να βγαίνουμε νικητές. Σημαντικό εφόδιο για να επιτυχαίνει η πορεία και να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο. Στον πελάτη, στον συνεργάτη και φυσικά στον συνάνθρωπο. Θέλουμε να έχουμε προσωπική σχέση με τους πελάτες μας. Να τη χτίζουμε καθημερινά με τις αξίες μας. Πρεσβευτές αυτού του οράματος είστε όλοι εσείς. Και η προσήλωση όλων μας στην ανθρωποκεντρικότητα είναι αυτή που θα μας οδηγήσει ακόμη πιο ψηλά. Να αγγίξουμε την κορυφή. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι είπε ότι οι λεπτομέρειες κάνουν την τελειότητα, αλλά η τελειότητα δεν είναι λεπτομέρεια. Για μένα, αυτή η φράση εμπερικλεί ολόκληρη τη φιλοσοφία και τη δυναμική του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας μας.
καθιστώντας το μοναδικό. Αυτό που παρέχουμε στους πελάτες μας δεν είναι απλώς ασφαλιστικά προϊόντα. Προσφέρουμε λύσεις στις ανάγκες τους, υποστήριξη στις ανησυχίες τους και δημιουργούμε μαζί τους μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Είμαι περήφανη και μπορώ να πω ότι το δίκτυό μας αποτελείται από καλλιτέχνες. Της δέκατης τέχνης. Της τέχνης της πώλησης. Γιατί η μεγάλη μας διαφορά βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ.